Αγιορείτικη ταχυνόσουπα με μανέστρα χωρίς λάδι. Σερβίρι 4 άτομα. Το ημερολόγιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει πολλές μέρες νηστείας. Αυτή η συνταγή προέρχεται από το Άγιον Όρος, όπου κατοικούν περισσότερο από 2.000 μοναχοί στα 20 μοναστήρια του, οπότε ξέρουν τι να μαγειρέψουν σύμφωνα με τις πρακτικές και απαιτήσεις της Εκκλησίας. Σε κάποιες συγκεκριμένες μέρες νηστείας δεν επιτρέπεται η κατανάλωση λαδιού. Εκεί μπαίνει το ταχίνι σαν εξαιρετικό υποκατάστατο. Το ταχίνι με την ελαφριά, ευέλικτη γεύση του προσφέρει ένα ελαφρό λιπαντικό στη σούπα και ενισχύει τη γεύση της. Ο συνδυασμός της σούπας με μανέστρα είναι φυσικά ένα επιπλέον μπόνους. Μια υγιεινή και νόστιμη σούπα που προσφέρει ένα υπέροχο γεύμα για όλη την οικογένεια. Κατάλληλο για βίγκαν και νηστεία. Υλικά. 1,5 φλιτζάνι, 250 γραμμάρια, κρυθαράκι, μανέστρα, λεπτή ή χοντρή ή άλλο μικρό μακαρόνι. 30 ml, 2 κουταλιές σούπας ή 50 γραμμάρια ταχίνι, πάστα. 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Εγώ χρησιμοποίησα γλυκό κρεμμύδι. 1 κουταλιά της σούπας ντοματοπελτές. 200 γραμμάρια ντοματάκια σε κονσέρβα ψιλοκομμένα, κονκασέ. 1,75 μέχρι 2 λίτρα, 7 με 8 φλιτζάνια ζεστό νερό. 1 κλονάρι σέλινο ψιλοκομμένο. 35 ml, 2,5 κουταλιές σούπας χυμός λεμονιού από 1,5 λεμόνι. 70 γραμμάρια καροτάκια κομμένα σε ροδέλες. Φρεσκοαλεσμένο αλάτι και πιπέρι. Μέθοδος. Φτιάξτε την ταχυνόσουπα. Ρίξτε τα 7 φλιτζάνια ζεστό νερό σε μια βαθιά φαρδιά κατσαρόλα πάνω από μέτρη από δυνατή φωτιά. Μόλις το νερό ξαναρχίσει να βράζει, ρίξτε μέσα τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, τα κομματάκια σέλινο και καρότο. Προσθέστε στη συνέχεια τις ψιλοκομμένες ντομάτες κονκασέ και το ντοματοπελτέ, ανακατεύοντας να ενωθούν όλα τα υλικά. Βράστε πρώτα τα λαχανικά για περίπου 12 λεπτά. Χαμηλώστε κατόπιν τη φωτιά και προσθέστε τη μανέστρα στην κατσαρόλα, ανακατεύοντας. Αλλά το πιπερώστε κατά βούληση. Αφήστε τη σούπα να σιγοβράσει για 14 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά. Αν χρειαστεί, προσθέστε ένα ακόμα φλιτζάνι ζεστό νερό μέσα στη σούπα. Μόλις ένα λεπτό πριν σβήσετε τη φωτιά, βγάλετε 3 με 4 κουταλιές από τη σούπα σε ένα φλιτζάνι. Ανακατέψτε τις μαζί με το χυμό λεμονιού μέσα στο ταχίνι για να γίνει πιο ρευστό και πιο εύκολο να διαλυθεί μέσα στη σούπα. Ρίξτε το διαλυμένο ταχίνι στη σούπα, ανακατεύοντας να ενσωματωθεί. Μετά από ένα λεπτό, σβήστε τη φωτιά. Πρόταση σερβιρίσματος. Αφήστε την ταχυνόσπα να δέσει για 5 λεπτά πριν τη σερβίρετε πολύ ζεστή. Σερβίρετε με μαύρες ελιές και φρεσκοψημένο κριτσανιστό ψωμί. Μια απλή, γρήγορη, ελαφριά αλλά πολύ νόστιμη σούπα, ιδανική για τις μέρες νηστείας χωρίς λάδι. Πληροφορίες φύλαξης. Η ταχυνόσουπα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο αφού κρυώσει σε αεροστεγές δοχείο για έως και μία εβδομάδα. Απολαύστε αυτή τη χορταστική υγιεινή σούπα για το χειμώνα ή την άνοιξη. Πληροφορίες για το Άγιο Όρος μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μου, το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.